Η κουζίνα των νησιών του Νοτίου Αιγαίου εκφράζεται με το πιο αντιπροσωπευτικό τρόπο όσον αφορά την ελληνική γεύση. Πουθενά αλλού δεν συναντάς τη γη, τη θάλασσα και όλη αυτή, θα έλεγα, την πολυσυχνότητα όλων με αρώματα που δημιουργούν με την εξέλιξη όλου του χρόνου. Και τι δεν θα απολαύσουμε στο Νότιο Αιγαίο, τη Σύφνο, τι να πω, για τους ξυλόφουρνους, τα τσικάλια που έχουμε, για ωραίες γεύσεις εξαιρετικές. Πόσο σημαντικό όμως είναι να αναγνωρίζεται αυτή η προσπάθεια και θα ήθελα εδώ να συγχαρώ την περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου και ιδιαίτερα τον κύριο Φιλίμωνα Ζανετίδη που είναι παρόν, ένα χειροκρότημα, γιατί είναι, θα έλεγα, ο στυλοβάτης, ο άνθρωπος που πίστεψε σε αυτή την ιδέα της εξωστρέφειας, να αναδείξουν τα προϊόντα της περιφέρειας μέσα από τη γαστρονομία. Πολλά βραβεία και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που ακούω γενικά ότι όλοι οι άνθρωποι προσφέρουν και συνυπάρχουν, γιατί σίγουρα οι συνέργειες, εγώ θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη σημερινή εποχή. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Ζενετίδη. Καλώς ήρθατε. Ένα χειροκρότημα όχι μόνο για τον Αντιπεριφερειάρχη, για όλους τους ΣΕΒ, για τα προϊόντα του πρωτογενή τομέα και πολλά άλλα. Καλώς ήρθατε. Εσείς σίγουρα θα τα πείτε καλύτερα από μένα. Έχετε μεγαλύτερη εμπειρία, εσείς μεγαλύτερη γνώση. Εσείς μαγειρεύετε και μιλάτε πιο ωραία με τα εξαιρετικά προϊόντα μας. Να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια. Να πάμε στη μέση, αν είναι μέσα στους ΣΕΒ, γιατί οι ΣΕΒ είναι αυτοί εδώ οι δημιουργοί πρωτοστατούν σήμερα. Στον αφρό. Εδώ, με τους ΣΕΒ μαζί. Να πούμε λοιπόν, να μεταφέρω την καλησπέρα και τον χαιρετισμό του Περιφερειάρχη μας, του Γιώργου του Χατζημάρκου, όπου μαζί με την ιδέα τη δική του, τις προτάσεις τις δικές του, είμαστε εδώ από 15 νησιά, 38 παραγωγή, με προϊόντα που σε λίγο θα τα απολαύσετε, ζυμωμένα με τον ήλιο, με τη θάλασσα και την άβρα του Αιγαίου. Ευχαριστούμε τους διοργανωτές που μας δίνουν την ευκαιρία, εμάς ιδιαίτερα στα νησιά, να αναδείξουμε τους μικρούς παραγωγούς. Τα νησιά μας δεν είναι μόνο τουρισμός, είναι και πρωτογενής τομέας. Παράγουμε εξαιρετικά προϊόντα ιδιαίτερης διατροφικής αξίας. Αρκετά από αυτά είναι πιστοποιημένα με τις ιδιαίτερες πιστοποιήσεις ως προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης και που ήδη έχουν πάρει το σήμα και μια σειρά άλλων προϊόντων που η περιφέρεια προωθεί προκειμένου και αυτά να πιστοποιηθούν. Θέλω να ευχαριστήσω ξανά τους διοργανωτές που μας δίνουν αυτή την ευκαιρία να αναδείξουμε τους θησαυρούς που παράγουν οι παραγωγοί μας. Καλή επιτυχία. Να ευχαριστήσω για τη συνεργασία τη Λέσχη Αρχιμαγείρων, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, όλους αυτούς εδώ τους ΣΕΦ που έχουν στην κυριολεξία τρελάνει όλους τους επισκέπτες, όλους τους επισκέπτες που επισκέπτουν τα νησιά μας από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή επιτυχία. Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια συνέργεια και συνεργασία. Έχετε αποδείξει εμπράκτως ότι έχετε αναδείξει με τον καλύτερο τρόπο με εξωστρέφεια τα προϊόντα σας. Να θυμίσουμε ότι το 2019 ήμασταν η γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης με αυτούς τους υπέροχους ΣΕΦ. Και νομίζω έχουμε και τη ΣΕΦ σήμερα μαζί μας, η οποία βραβεύτηκε σε ειδική τελετή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα είστε μαζί μας. Για μένα είναι το πιο σημαντικό να συμμετέχουν και οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα. Άρα, θα βάλουμε σε μία τάξη το πρόγραμμα, οι ΣΕΦ θα μαγειρεύουν και οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα να είναι μαζί μας, γιατί οι πρωταγωνιστές αυτοί είναι και εμείς θα υλοποιούμε με την άσπρη μπλούζα με άλλο τρόπο. Ευχαριστούμε πολύ για όλα και για όλη αυτή τη βοήθεια. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Δύο λόγια θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε όλο αυτό το event της γαστρονομίας, γιατί πάντα εντυπωσιάζει το Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα η Λέσχη και η Δωδεκανήσου. Εξαιρετικοί συνάδελφοι, εγώ ήθελα ένα χαιρετισμό από τον πρόεδρο, τον κύριο Χριστοφόρου, ούτως ώστε να ξεκινήσουμε τα ωραία μαγειρέματα που έχουμε. Πρόεδρε, αν έχεις την καλοσύνη, καλώς ήρθες. Μεγάλο ταξίδι, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Τα προϊόντα μας, οι άνθρωποι, η άβρα, τα αρώματα του Αιγαίου είναι εδώ. Μιλάνε από μόνα τους. Εμείς, ό,τι και να πούμε, τα λόγια είναι πολύ φτωχά σε αυτό που παρουσιάζουν τα παιδιά.
Θα ήθελα να έρθουν λίγο οι παραγωγοί μας να πούνε δύο λόγια για τα προϊόντα τους, γιατί σε αυτούς αξίζει όλη αυτή η προβολή του τόπου, όλη αυτή η άβρα, όλη αυτή η εξωστρέφεια που έχουμε στο Νότιο Αιγαίο. Λοιπόν, ένα μεγάλο χειροκρότημα για τους παραγωγούς μας. Οι πρωταγωνιστές, θα έλεγα, της εκδηλώσης της Food Expo είναι η παραγωγή μας. Ορίστε, βεβαίως. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα από την ακριτική Κάσο. Η ηρωική νήσο που γιορτάζει τα 200 χρόνια της σφαγής της στο ολοκαύτωμά της. Εμείς σαν παράδοση διατηρούμε τον ντουρμά που λέμε, δηλαδή τον ντολμαδάκι το παραδοσιακό, το οποίο παρουσιάσαμε πέρσι σε αυτό το χώρο και ευχαριστούμε. Εξαιρετική επιτυχία. Ναι, με αρκετή επιτυχία. Και φέτος ήρθαμε εδώ να παρουσιάσουμε βάσει ροής και γεύσης ένα vegan ντολμά με παραδοσιακό τύλιγμα κασιώτικο. Η Κάσος σας χαιρετά, σας εύχεται καλή επιτυχία σε όλους που συμμετέχουν εδώ. Ευχαριστεί την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρχο και τον κύριο Φιλίμωνα τον Ζανετίδη και όλους εσάς τους αρχιμαγείρους που με την παρουσία σας τιμάτε αυτή την έκθεση και τα προϊόντα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά, αλλά είναι ένα καινοτόμο προϊόν αυτό που μας είπατε. Ότι το προϊόν αυτό, ναι, όντως είναι καινοτόμο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά άλλο προϊόν το οποίο να είναι παραδοσιακό με πρωτεΐνες μπιζελιού αντί για κρέας και να είναι τυλιγμένο με τα χέρια από τα κασιώτικα χέρια. Χειροποίητο. Με το τύλιγμα το κασιώτικο, όχι το παραδοσιακό το τύλιγμα που είναι σαπουράκι. Ακριβώς. Έχουμε ειδικό τύλιγμα στην Κάσο. Μας τιμάει η παρουσία σας εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας τιμάει πολύ. Και η δική σας η παρουσία. Εύχομαι του χρόνου να έχουμε ένα άλλο καινοτόμο προϊόν να το παρουσιάσουμε. Γιατί όχι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ να είστε πολύ. Καλά. Καλή επιτυχία στο προϊόν και να βρει το προορισμό αυτό που το αξίζει. Κύριε Αποστόλη Δημέλη, να μας πείτε λίγο για το λάδι. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Ελαιόλαδο, λοιπόν. Γεια σας. Και άλλα προϊόντα. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη και όλους τους σεφ που είναι εδώ πέρα και συντελούν στην παρουσίαση των προϊόντων μας και όλους εσάς που παραβρίσκεστε αυτή τη στιγμή μαζί μας. Εγώ λέγομαι Δημέλης Απόστολος, κατάγομαι από ένα ορεινό χωριό της Ρόδου, ίσως από τα πιο ορεινά, από αγροτική οικογένεια. Έχω σπουδάσει τεχνολόγος τροφίμων και τα τελευταία 35 χρόνια δραστηριοποιούμε στην παραγωγή μειγμάτων και παραγωγή εμφιάλωση ελαιολάδου. Την εμφιάλωση ελαιολάδου την κληρονόμησα από την οικογένειά μου, μια και οι γονείς μου είχαν ελαιοτριβείο από το 1920. Το ελαιοτριβείο αυτό ήταν με την παλιά τεχνολογία, το οποίο ξεχρόνισα και το έκανα σύγχρονο και με τις σύγχρονες διαδικασίες. Το λάδι που βγάζουμε είναι cold extraction, εξάγουμε σε 4 χώρες και προσπαθούμε κάθε χρόνο να βγάζουμε προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στα υψηλά στάνταρ που απαιτεί η εποχή. Για μας ποιότητα στο ελαιόλαδο είναι η περιεκτικότητα των βιταμινών που έχει μέσα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο περισσότερο από το να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και να είσαστε όλοι καλά που παραβρίσκεστε και δοκιμάζετε τα προϊόντα μας. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα εξαιρετικό προϊόν. Στηρίζεται γενικά όλη την προσπάθεια. Άλλο ένα νησί μας ακόμα θα παρουσιάσουμε. Ωραία. Μέχρι να πάμε στο διάλειμμά μας. Ελάτε, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εκπροσωπώ το τυροκομείο Νικόλαος Σασούτης, που είναι στην όμορφη Άνδρο. Ένα χειροκρότημα. Αυτή η μακρινή. Μπράβο σας. Προσπαθούμε να παντρέψουμε το παραδοσιακό προϊόν, που είναι το μαλακό μας, την Πετρωτή, που θα παρουσιάσουν και εδώ οι σεφ μας. Και με νέα προϊόντα. Έχουμε το μαστιχοτήρι, τη μαστίχα, που την παντρεύουμε με το μαλακό τυρί και γίνεται ένα πολύ πολύ ωραίο συνδυασμός. Μία σειρά από γραβιεροειδή, που είναι το κρασοτήρι, το λαδοτήρι και η γραβιέρα, παλαιωμένη. Και έτσι προσπαθούμε το παραδοσιακό να είναι όσο πιο γίνεται ποιοτικό, κυρίως, για να μπορέσουμε να μας δίνουν μια πολύ καλή δουλειά οι σεφ μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Εγώ θεωρώ ότι η περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου γενικά έχει την εξωστρέφεια αυτή που πρέπει. Εγώ θα πω άλλα μια φράση.
ότι εμείς έχουμε την πολυτέλεια και, και την ατυχία να μην είμαστε ένας νομός ενωμένος. Είμαστε 48 κατοικήσιμα νησιά, τα οποία είναι πολύ δύσκολα μεταξύ τους να... Αλλά... Παρόλα αυτά όμως. Ναι, παρόλα αυτά κάθε νησί έχει την χαρακτήρα του, έχει την παραγωγή του, έχει τις ιδιαιτερότητές του και είναι προς τιμήν αυτών των ανθρώπων που προσπαθούν μέσα σε μια κουκίδα, σε μια κουκίδα πραγματικά στο χάρτη να παρουσιάζουν αυτά τα προϊόντα. Πρόεδρε, να συνεχίσουμε λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε για όλα. Εγώ λέω το εξής τώρα, επειδή είμαστε στο στέικ και βλέπω εδώ πέρα εξαιρετικούς συναδέλφους. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές για μένα και σταδιακά θέλω να τους γνωρίσουμε. Σίγουρα υπάρχουν τρεις άνθρωποι που έχουν το μικρόφωνο γιατί έχουν συγκεκριμένες συνταγές. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτούς και σταδιακά έναν έναν να σας γνωρίσουμε κιόλας και να συνεχίσουμε. Λοιπόν, εσείς. Γεια σας, από την όμορφη Ρόδο έχουμε έρθει να παρουσιάσουμε όμορφα τοπικά προϊόντα τα οποία έχουμε μια πιτούλα όμορφη εδώ πέρα, ροδίτικη παραδοσιακή, το οποίο είναι του κυρίου Ατσαλάκη, την οποία μπορούμε να την κάνουμε σε πάρα πολλές παρασκευές. Είναι πολύ όμορφη, πολύ προσιτή σε όλο τον κόσμο, εύγευστη, μπορούμε να την κάνουμε και σε αλμυρό και σε γλυκό. Είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφοράει σε πίτα για ροδίτικη ή τέτοια, ναι, βέβαια. Ωραία. Συγχαρητήρια, σεφ. Έχουμε κάνει ένα τύπου χοιρινό καπνιστό με διάφορα λαχανικά μέσα σαν τύπου μπεκρή μεζέ. Την έχουμε συνοδεύσει σε κόνο και μπορούμε να την σερβίρουμε σε και πολλές άλλες παρασκευές κιόλας. Συγχαρητήρια, σεφ. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Χάρηκα πάρα πολύ. Λεκτικά το είπες υπέροχα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Η Ρόδος στο όμορφο νησί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Η Ρόδος την αγαπάμε όλοι. Λοιπόν. Καλησπέρα και από μένα. Οκ, εσείς έχετε μικρόφωνο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν έχω τελειώσει, δεν έχω ξεκινήσει εμείς ακόμα τη συνταγή. Ωραία, μας. Εγώ θα έλεγα το εξής τώρα για να βάλουμε μία τάξη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τις συνταγές. Είστε τρεις. Βεβαίως. Το λόγο τρέχει ο κύριος Ευρυπίδης. Καλώς όρισες, συνάδελφε. Καλή επιτυχία να έχουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε γιατί ο κόσμος θέλει να παρακολουθήσει γενικά τι κάνουμε. Άρα. Το πρωταγωνιστικό ρόλο τον έχετε εσείς που έχετε το μικρόφωνο. Ξεκινάμε λοιπόν και ο χρόνος είναι δικό σας. Εγώ θα αποσυρθώ για ένα λεπτό και σταδιακά θα μιλήσουμε με όλους τους συναδέλφους συνέχεια. Πάμε, Ευρυπίδη. Εδώ λοιπόν έχω φτιάξει ένα σαγανάκι λουκάνικου. Το λουκάνικο μας έχει έρθει από την Άνδρο με τυρί πετρωτό, όπως είπαμε προηγουμένως, και γραβιέρα από τη Σύρο, από τον κύριο Ζωζεφίνο. Είναι ένα φαγητό που το σερβίρω στο εστιατόριό μου, αλλά όχι σε τέτοια συσκευασία, σε μικρότερα, σε σαγανάκια ουσιαστικά, τα οποία δεν μπορούσα να τα βρω. Και έκανα περισσότερο εδώ για να το μοιραστείτε σε λίγο και να το απολαύσετε. Να προσθέσω κάτι. Παρακαλώ. Τα λουκάνικα αυτά είναι φτιαγμένα με μάραθο. Τα λουκάνικα έχουν μάραθο. Γλυκάνισο. Γλυκάνισο. Κυρίως αυτά είναι τα αρωματικά τους και από εκεί και πέρα είναι καπνισμένα πάρα πολύ ώρα. Και είναι καπνισμένα για αρκετή ώρα, δηλαδή μπορεί να τα φας και σαν αλαντικό. Ακριβώς. Δεν είναι απαραίτητο να μαγειρευτούν. Είναι παστεριωμένο έτσι κι αλλιώς, που μπορείτε, είναι ασφαλές να το πάτε. Εφόσον έχει παστεριωθεί, δεν υπάρχει λόγος να το ψήσετε. Καλό είναι να το ψήσετε όπως και να έχει, αλλά μπορείτε να το φάτε και όπως είναι. Επίσης έχουν πολύ αργό κάπνισμα. Πολλές ώρες και αργό κάπνισμα. Αυτό σημαίνει βαθιά γεύση. Δεν είναι πολύ ο καπνός να μπουχτίζει. Είναι ήπιος και ευχάριστος. Να συνεχίσουμε τον συνάδελφο τον κύριο Γιώργο εδώ πέρα. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να ενημερώσω όλους ότι μπροστά σας έχουμε παραθέσει δέσματα μπουκιάς ή finger food, εν πάση περιπτώσει, το οποίο έχει επικρατήσει και έχουμε καταφέρει να συνδυάσουμε όλες τις γεύσεις από τα δωδεκάνησα για να μπορέσουμε να προσφέρουμε μια εντελώς διαφορετική άποψη στο πώς σερβίρεται η μπουκιά ή το welcome που λέμε στα αγγλικά ή το finger food. Έχουμε χρησιμοποιήσει όλα τα τυριά ή το μεζές. Το βασικότερο από όλα, το οποίο ξέρουν όλοι. Που έρχονται όλοι μαζί, παρεούλα και κάνουν το ωραίο καλύτερο τραπέζι αυτό με παράθεση μεζέδι. Αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει ο ξένος, γιατί υπάρχει κάτι αντίστοιχο στο εξωτερικό, αλλά όχι με την νοοτροπία που το έχουμε εμείς εδώ. Το έχουν ένα finger food, έχουν πάρα πολλές παρασκευές και εκείνοι, αλλά όχι με την έννοια που το έχουμε εδώ, που θα πιούμε το κρασί μας, το τσίπουρό μας, τη σούμα μας. Αυτοί έχουν απλά ένα κρασί. Και δεν το κάνουν για την παρέα, για το κέφι, για το μεράκι. Το κάνουν για να πιούν και να φάνε. Σε εμάς είναι διαφορετικό. Οι περισσότεροι guests, καλεσμένοι, φιλοξενούμενοι που έρχονται από το εξωτερικό, πιστεύουν ότι το να παραθέσουμε ένα γεύμα είναι απλά να κάτσουμε να φάμε. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος το οποίο κάνουν και προσπαθούμε εμείς να τους δείξουμε το σωστό το δρόμο. Καθόμαστε σε ένα τραπέζι και συζητάμε,
και παραθέτουμε τις γεύσεις μας ούτως ώστε να ανταλλάξουμε απόψεις και να έχουμε μια εντελώς διαφορετική άποψη για αυτό που τρώμε. Δεν τρώμε να γεμίσουμε το στομάχι μας, τρώμε για να φτιάξουμε τη γνώση μας, να εμπλουτίσουμε τη γεύση μας και να δούμε και καινούριες γεύσεις με τα προϊόντα τα οποία μας προσφέρει η ντόπια παραγωγή, όχι τυποποιημένα, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Παρακαλώ. Όσες φορές φιλοξένησες αυτούς τους ανθρώπους, το καταλάβανε όλο αυτό. Δηλαδή, μπήκαν στη λογική του μεζέ. Για την να είμαι ειλικρινής, έπρεπε να τους φρενάρω. Δηλαδή, όταν παραθέτησε ένα πιάτο. Το παρακαταλάβανε, δηλαδή. Το παρακαταλάβανε. Όταν παραθέτησε ένα πιάτο και με τις μυρωδιές και τη γεύση τα οποία έρχονται, αμέσως το πρώτο πράγμα που έρχεται είναι να πιάσει το πιρούνι και να αρχίσει να τρως. Πρέπει να ξεκινήσεις και να τους σταματήσεις να μπορέσουν να νιώσουν τη γεύση σε όλο τους το στόμα, τον ουρανίσκο τους να ευχαριστιέται και ούτως ώστε να νιώσουν όλη την ευχαρίστηση μέσα τους. Αυτά τα οποία προσφέρει η Ελλάδα είναι μοναδικά, δεν υπάρχουν πουθενά στον κόσμο και γι' αυτό έχουμε γεμίσει από ξένους οι οποίοι κατακλείζουν κάθε χρόνο τη χώρα μας. Μόνο αυτό αρκεί. Να σας πω δεν, ότι... είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο, συγγνώμη σε διακόπτω, δεν είναι τυχαίο ότι ξένοι τουρίστες, φίλοι μας, προσπαθούν να κάνουν τις συνταγές μας στο εξωτερικό, στον τόπο τους και ποτέ δεν πετυχαίνουν. Γιατί? Λόγω των προϊόντων, λόγω του κλίματος, λόγω της αγάπης. Έτσι. Ένας από τους μεγαλύτερους τηλεσέφ της Αγγλίας, ο Ρικ Στάιν, ήρθε πέρσι στο μαγαζί μου και δοκίμασε το στιφάδο που του κάνω εγώ. Το έβαλε στο βιβλίο του. Στο βιβλίο του που το λέει The Little Supper, δηλαδή μικρά γεύματα. Γι' αυτό για μένα ήταν τεράστια τιμή. Έτσι. Προσπάθησε να το κάνει. Στο Λονδίνο. Δεν μπόρεσε να το κάνει. Δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο. Γιατί δεν έχει την ντομάτα την όρεμη τη δικιά μας, γιατί δεν έχει το ελαιόλαδο το δικό μας το καλό αυτό που έχει. Γιατί δεν έχει κανένα υλικό βασικά. Γιατί δεν έχει τα μυρωδικά και γιατί δεν έχει και την αγάπη που έχουμε εμείς. Έτσι ακριβώς. Πολλά παραδείγματα από σεφ οι οποίοι τους έχουν εμπνεύσει, οι πελάτες έχουν εμπνευστεί από τους σεφ οι οποίοι τους παραθέτουν κάποιο δείπνο. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Και ο κύριος Ευρυπίδης και εγώ. Στη χώρα την Πολωνία έχουν πολύ αγάπη για την μεσογειακή κουζίνα. Φτιάχνουν βιβλία, αναλύουν συνταγές, προσπαθούν να φτιάξουν πράγματα. Έχουν έρθει πολλές φορές, έχουν πάρει συνεντεύξεις και έχουν γράψει συνταγές από την Ελλάδα και συνεχίζουν και κάνουν σεμινάρια και συνεχίζουν και προωθούν την ελληνική γαστρονομία. Άρα εμείς βάζουμε ένα τόσο μικρό λιθαράκι και το παίρνουν οι υπόμενοι και το κάνουν ολόκληρο τείχος. Αυτό προστατεύει και την Ελλάδα και τα προϊόντα τα οποία προσφέρουν οι Έλληνες παραγωγοί. Να το πάω και ένα βήμα πιο πέρα. Δεν είναι τυχαίο που όσοι ασχολούνται με μαθήματα μαγειρικής είναι όλοι όχι απλά κλεισμένοι, ψάχνουν να βρουν και καινούργιες επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να προσφέρουν μαθήματα μαγειρικής, ελληνικού φαγητού, απλά φαγητά. Τα φαγητά που είχα από την κουζίνα Πόβερα, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλα τα νησιά, ειδικά το Νότιο Αιγαίο, εκτός ίσως από τη Ρόδο, ήταν φτωχά, ήταν άνυδρα, δεν είχαν πράσινο, δεν είχαν. Οι καλλιέργειες ήταν όλες άνυδρες. Θα ήταν μια ντομάτα άνυδρη, θα ήταν ένα φασολάκι άνυδρο, θα ήταν το κριτάρι που θα κάνει τα παξιμάδια, σιτάρι ίσως. Ήταν αυτά. Δεν είχαν κάτι άλλο οι άνθρωποι και την κτηνοτροφία. Έτσι λοιπόν κάνω μια κουζίνα πόβερα που όταν έρχεται κάποιος επισκέπτης και πάει να κάνει μαθήματα μαγειρικής και δοκιμάζει και καταλαβαίνει τι είναι αυτό και πώς το κάνανε αυτοί οι άνθρωποι τόσες γενιές, μένει με ανοιχτό το στόμα. Πραγματικά, δηλαδή, αυτό είναι συγκλονιστικό να βλέπεις τις αντιδράσεις αυτών των ανθρώπων. Έχω κάνει τέτοια μαθήματα, γι' αυτό σας το μεταφέρω. Είναι εκπληκτή. Μένουμε ανοιχτό το στόμα. Δεν μπορούν να το πιστέψουν όλο αυτό. Τη γεύση που βγάζει το αλεύρι, το νερό που θα κάνει την πίτα, λίγο λάδι, ένα τυρί, δύο μυρωδικά και τελειώσαμε. Δεν μπορούν να το πιστέψουν ότι αυτό το τόσο απλό φαγητό έχει τόση γεύση. Έχουν στο μυαλό τους μόνο τη μαγειρική με υλικά. Πιάνουμε το τηγάνι, πιάνουμε την κατσαρόλα, πιάνουμε ένα κατσαρολάκι, μαγειρεύουμε και αυτό ήταν όλο. Όταν προσπαθείς και τους βάζεις μέσα στη φιλοσοφία την οποία έχουμε μεγαλώσει και έχουμε μαθητεύσει όλοι μας, αρχίζουν και έχουν μια διαφορετική, αλλάζουν την κουλτούρα τους. Αρχίζουν και γίνονται πιο επιλεκτικοί και με τα προϊόντα τα οποία αγοράζουν και αυτό βοηθάει και εμάς στα προϊόντα τα οποία εξάγουμε. Είναι πολύ σημαντικό βήμα. Οπότε και εμείς το βλέπουμε σαν παιχνίδι και μας το θεωρούμε φοβερό να μην μπορούν να αναγνωρίσουν γεύσεις. Όταν έρχονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληρώσει αρκετά λεφτά για να πάνε σε πεντάστερα, σε super lux, σε εστιατόρια να φάνε τα οποία έχουν αναμονή 3 και 6 μήνες και έρχονται σε ένα νησί και τους σερβίρει απλά ένα φιλέτο ψάρι και με το που τρώνε την πρώτη μπουκιά βλέπουν τα μάτια τους και το στόμα τους να χαίρονται, τότε καταλαβαίνεις τη διαφορά που κάνουμε εμείς. Δεν χρειάζεται να πληρώσω 400, 500. Θα έρθεις απλά να σε κεράσω ένα μεζέ
Και αυτό είναι όλο. Πάμε λοιπόν στο μεζέ. Πάμε στο μεζέ. Πάμε στο μεζέ λοιπόν. Μεζέ, έχουμε πρόσεξ, κάνει μια... Τι το... έχουμε κάνει εδώ. Καταρχήν υπάρχει μια πανδεσία από γεύσεις, έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς. Εδώ κάτω θα κατέβω σε λίγο όλα. Να σας παρουσιάσω τα finger food που έχουμε όλα, τα οποία είναι όλα από προϊόντα των νησιών του Αιγαίου, συνδυασμένα από τους ανθρώπους εδώ, τους δικούς μας, τους ανθρώπους της γεύσης, και θα δείτε, okay. Θα δείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα για ωραίες λοιπόν, ιδέες. Πάμε λοιπόν να δούμε τις γεύσεις, να ενημερώσουμε τον κόσμο, οι τρεις σεφ, που, μάλλον και εσείς μαζί. Και όλοι μαζί. Να έχουν πάντα το ρόλο τώρα οι σεφ που μαγειρεύουν εδώ πέρα. Έτσι, έτσι ακριβώς. Μόλις ανέβεις θα μιλήσουμε και τα παιδιά εδώ πέρα. Έτσι, πρέπει να μιλήσει. Αυτό okay. Που ίσως έχετε αρχίσει να μυρίζετε και να αρχίζει να γεμίζει με ευωδία τη μύτη σας, έχουμε χρησιμοποιήσει καπνιστό χοιρινό με ένα τοπικό ζυμαρικό, το λουκούμι. Είναι σαν να λέμε χιλοπίτες. Αλλά είναι εντελώς διαφορετική και η συστασή του και η γεύση του. Γευστικά δίνει μία άλλη στάση στη γεύση. Μυρίζει ωραία. Μυρίζει ωραία. Φυσικά, ένα από τα μυρωδικά που χρησιμοποιούμε στη Ρόδο αποκλειστικά είναι το κύμινο, το οποίο βέβαια με συγκεκριμένη ποσότητα δίνει εντελώς άλλη διάσταση στο φαγητό. Έχουμε χρησιμοποιήσει πιπεριά, ντοματίνια και φυσικά στο τελείωμα έχουμε χρησιμοποιήσει κρασοτήρι από τη Λέρο, το οποίο με το που το τρίβεις στο τελείωμα του πιάτου, ολοκληρώνεται η συνταγή και το έδεσμα γίνεται τέλειο. Σεφ, να παρουσιάσουμε τι έχετε ετοιμάσει στα finger food, τα ωραία. Βεβαίως, ο κύριος Ευρυπίδης. Εσείς θέλω να συντονίσετε εδώ τις συνταγές μαζί. Εμάς είμαστε εμείς, έχουμε ξεκινήσει εδώ πέρα με το... Θα δώσω και το μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιατί πραγματικά σήμερα είναι μια εξαιρετική ώρα αυτή η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Έχεις το λόγο να μιλάς με τους σεφ. Θα ήθελα να πάρει το λόγο ο κύριος Ευρυπίδης, ο οποίος έχει μπροστά του τα εδέσματα, τους μεζέδες. Ωραία. Για να είμαστε πιο ακριβείς, για να μπορέσει να εξηγήσει γενικότερα τι έχουμε. Πάμε σε... Εδώ λοιπόν έχουμε μία ποικιλία τυριών από τη Σύρο, από τη Φάρμα Ζωζεφίνος, ο οποίος έχει συνεχίσει την παράδοση του Σαν Μιχάλη, ενός θαυμάσιου τυριού. Μας έστειλε τα προϊόντα του λοιπόν, τα έχουμε σερβίρει με γλυκό, πώς το λένε, αχλαδάκι, με γλυκό κουμκουάτ, με ροδίτικη λαδόπιτα. Η ροδίτικη λαδόπιτα είναι ένα παραδοσιακό προϊόν της Ρόδου, η οποία εδώ βγαίνει, όπως βλέπετε, με σπανάκι, με ντομάτα, με παντζάρι, με διάφορα. Και είναι ένα τραγανό, μια τραγανή πιτούλα, την οποία μπορείς να τη φας είτε με ένα ταραμά, είτε με μια λυφή, είτε με μια κρεμούλα. Είναι πολύ να συνοδεύσει τα σουβλάκια μας, την Τσιχνοπέμπτη την περασμένη που πέρασε και πολλά τέτοια πράγματα. Να προσθέσω κάτι, κύριε Ευρυπίδη. Ορίστε. Ο τυροκόμος που έκανε το Σαν Μιχάλη είναι από τη Μύκονο. Αλήθεια, δεν το ξέρω. Και εγώ είμαι πίσω σας. Ναι, ο στυροκόμος είναι από τη Μύκονο. Οκ, σωστή παρατήρηση. Πάμε. Και έφυγε πρόσφατα, δυστυχώς. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι απώλειες. Σοβαρές απώλειες. Εδώ έχουμε ένα γροθοτήρι. Το γροθοτήρι είναι ένα τυράκι που φτιάχνεται από το τυρόγαλα. Δηλαδή από ό,τι μένει από το τζίρο που λέμε. Με κόκκινη πιπεριά. Αυτό εδώ ακριβώς είναι σαν ανθότυρος. Συγγνώμη, Ευρυπίδη. Να γυρίσετε το πιάτο να το βλέπουν και ο κόσμος. Και έχει τη ροδίτικη λαδόπιτα σε διάφορες γεύσεις και λουκάνικο από την Άνδρο. Το πειράξαμε λίγο γιατί βάλαμε εμείς α... Μπράβο. Το έκανε ο σεφ από εδώ σε στυλ μους τυροκαυτερής. Το πέρασε δηλαδή από μια διαδικασία και το έκανε σαμπούς και το σερβίρει με την... Εδώ έχουμε μια ροδίτικη λαδόπιτα στην αυτούσια μορφή του, με καπνιστό χοιρινό απάκι και την ίδια μους μέσα. Εδώ έχουμε το γροθοτήρι το οποίο είναι με θρουμπί, με λουκάνικο πάλι από την Άνδρο και παξιμάδι από την Αστυπάλαια. Άστο, λέγεται, εντάξει. Εδώ έχουμε τον βασιλιά των τυριών της Σύρου, το Σαν Μιχάλη. Το Σαν Μιχάλη είναι από τα καλύτερα τυριά, βραβευμένο, από τα καλύτερα τυριά που υπάρχουν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ναι. Εδώ έχουμε το βασιλιά της Λέρου. Η Λέρος φημίζεται για τα παστά της. Ο Λαλάς, λοιπόν, η βιοτεχνία Λαλάς φτιάχνει τον καλύτερο παστό κολλιό που έχουμε πάρει ποτέ μας. Εδώ είναι ένας παστός κολλιός με ένα λαδολέμονο και μία ντοματούλα, έτσι, απλά πράγματα. Εδώ έχουμε μία μαρμελάδα ντομάτας με ένα παξιμαδάκι από την Τίνο και λίγο λουκάνικο από την Άνδρο. Εδώ έχουμε ένα γλυκό
μανταρίνι με λίγο κρύταμο και έχει καπνιστό χταπόδι από την Λέρο και αυτό. Εδώ πάλι έχουμε τυριά από τη φάρμα Ζωσεφίνος. Κρύταμο έχουμε και από την Τίνο, κύριε. Ναι, είπα κρύταμο. Το είπα, συγγνώμη. Εδώ, εδώ τι έχουμε, σε. Το πανικό είναι παξιμάδι με γραβιέρα, είναι και... Παξιμαδάκι με, την, με, την, με το σκληρό τυρί αυτό της Άνδρου. Ναι. Πες τα εσύ από εδώ και πέρα τα δικά σου. Α, μισό λεπτό, να δούμε λίγο. Εδώ έχουμε τα ντολμαδάκια από την Κάσο. Τα οποία τα χρησιμοποιώ τα τελευταία χρόνια στο κατάστημά μου και έχουν τεράστια επιτυχία. Τα δοκιμάσετε. Είναι νοστιμότατα. Είναι το, το τύλιγμά τους. Όπως βλέπετε είναι μικρά-μικρά, δεν έχουν καμιά σχέση με τους ντολμάδες που παρουσιάζουν οι Τούρκοι και οι διάφοροι. Καμιά σχέση, ούτε στη γεύση, ούτε στην όψη. Λοιπόν, πάμε λίγο. Εδώ έχει παξιμαδάκι Λέρο, εστάζιμο, από τον κύριο Μικέ. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει σάλτσα ντομάτας γεύσης Λέρου. Εδώ έχουμε παξιμαδάκι από τη Λέρο, έχουμε καπνιστή τσιπούρα, κρυτάμο από την Τίνο. Και... Απ' τη Λέρο είναι και το κρύδαμα αυτό. Λέρου, σάλτσα πικάντι γκυλέρου. Σάλτσα ντομάτας πικάντι γκυλέρου. Λοιπόν, και μια μαρμελάδα που έχουμε κάνει από πάνω, από φραγκόσικο. Τη μαρμελάδα φραγκόσικο λοιπόν, ναι. Εδώ είναι ένα cheesecake αλμυρό με καβάφα. Θα το βάλω αυτό. Και έχει μέσα μπισκότο μελανιδιάς, να ξέρεις η βάση του. Λοιπόν, πες μου. Εδώ είναι μπισκότο βελανιδιάς, η βάση του είναι ένα cheesecake αλμυρό με καβάφα. Ήθελα, ένα αλμυρό cheesecake με καβάφα, η βάση του είναι από από μπισκότο, από αλεύρι βελανιδιάς. Ένα καινούριο, ένα καινοτόμο. Δεν είναι τόσο καινούριο. Έχει αρκετά χρόνια που έρχεται η κυρία εδώ και το παρουσιάζει. Μους γιαούρτι που έχουμε κάνει με λεμόνι. Μους από γιαούρτι. Και άνθρωπο σαλατιού. Λοιπόν, και με καβάφα γλυκό από το γεύση της Λέρου. Μάλιστα. Ναι. Πραλίνα φουντούκι μαζί με μαρμελάδα. Πες μου ξανά. Και σπαροδίτη και λαδόπιτα. Με πραλίνα φουντούκι. Εδώ έχουμε ροδίτη και λαδόπιτα. Με πραλίνα φουντουκιού. Μαρμελάδα φράουλας και σπασμένη χρωματιστή λαδόπιτα από πάνω τριμμένη. Εδώ έχουμε τα γροθοτυράκια, τα γροθοτυράκια της Σύρου πάλι. Να πεις λέω στο φορού για το ελαιόλαδο ότι το κλίμα της, το οργανίσιο κάνει τη διαφορά. Εξαιρετικό παρθόν. Εδώ θα δούμε ένα γροθοτυράκι με λουκάνικο και με λεκούνι της Ρόδου. Ένας καινούριος συνδυασμός. Εδώ ήθελα να προσθέσω ότι το ελαιόλαδο της Ρόδου κάνει τη διαφορά. Γιατί? Γιατί το κλίμα της Ρόδου είναι τέτοιο, είναι ήπιο, έχει τις βροχές στον καιρό που πρέπει να τις έχει τις βροχές. Τα δέντρα μας τα περισσότερα, έχει αρκετά ορεινά δέντρα και δίνουν πάρα πολύ καλή ποιότητα λαδιού και εξαιρετικό άρωμα. Τώρα με την τιμή τι θα γίνει, θα δούμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε φτιάξει μια φανουρόπιτα. Αυτά νομίζω είναι για την ώρα. Έχουμε να σας παρουσιάσουμε. Εδώ είναι οι ντουρμάες, οι vegan, οι οποίοι περιέχουν πρωτεΐνη από μπιζέλι. Είναι μια καινούρια καινοτόμα προσπάθεια για, το νέο, για τις νέες τάσεις τώρα των vegan. Εγώ δεν τις πολύ συμπαθώ, να σας πω την αλήθεια, αλλά λοιπόν, θεωρώ... Από την Κάσο είναι. Θεωρώ κύριε συνάδελφε, ότι έχεις κλέψει την παράσταση σήμερα. Βλέπεις ότι εγώ δεν μιλάω καθόλου. Είναι όλο το γαστρονομικό event δικό σας. Δώστε μου και το σαγανάκι. Και θα μου επιτρέψεις, αγαπητέ Ευρυπίδη, το εξής. Να συνεχίσουμε εδώ με τους ανθρώπους που δημιουργούν τα δέσματα. Είμαστε αυτή τη στιγμή στο τελικό στάδιο τη ολοκλήρωση των ζυμαρικών, το λουκούμι που σας είπαμε, το καπνιστό χοιρινό. Πριν από όλα, ένα χειροκρότημα για τον Ευρυπίδη. Ένα χειροκρότημα για τον κύριο Ευρυπίδη. Όχι, ευχαριστώ. Περισσότερο για τη μνήμη του. Okay, σεφ, θέλω να έχουν συμμετοχή όλοι οι σεφ. Βεβαίως. Σταδιακά να μιλήσουμε. Να σας παρουσιάσω τον κύριο Παραγιό. Ο κύριος Βασίλης Παραγιός έκανε την Παρασκευή για το καπνιστό χοιρινό. Καλησπέρα και από μένα. Καλά να περνάτε και να δοκιμάσετε με ευχαρίστηση αυτά που φτιάξαμε. Να είστε καλά. Είμαστε στη φάση που έχουμε τελειώσει τώρα, έχουμε ολοκληρώσει. Έχουμε ολοκληρώσει λίγο ακόμα χύλωμα. Να μπει και το τυράκι το υπόλοιπο από πάνω και είναι έτοιμο. Στο τελείωμα πάντα, την ώρα που ετοιμάζεται να χυλώσει το φαγητό και να πιει όλα τα υγρά του, αυτό που φροντίζουμε είναι να ρίξουμε λίγο τυράκι ακόμα για να βγει στο άρωμα την ώρα που θα σερβίρουμε. Και όταν ο πελάτης χρειάζεται, μπορεί να προσθέσει για να προσθέσει ακόμα περισσότερο άρωμα. Είναι γεγονός.
Λοιπόν, να συνεχίσουμε μέχρι να σερβίρει ο κύριος Παραγιός. Μείνετε μαζί μας, γιατί όλα αυτά θα τα γευτούμε. Κλείνοντας η εκδήλωση, θα έχουμε ένα μικρό μεζέ πάρτι εμείς. Υποχρεωτική είναι η δοκιμή. Δεν μπορεί να απουσιάσει κανείς. Νομίζω ότι είναι η καλύτερή σας. Ωραία, σε συνέχισε με τους άλλους συντελεστές. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε συνάδελφε, να μας στηθείτε και να μας πείτε τι θα ετοιμάσετε, ώστε να είμαστε κι εμείς προετοιμασμένοι για το τι θα δούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα ετοιμάσω ένα πλιγούρι. Το όνομά σας? Τσούκος Παναγιώτης λέγομαι εγώ, από την Νότια Ρόδο. Παραδοσιακό πλιγούρι με λαχανικά, το οποίο το έχουμε πειράξει λίγο. Έχουμε φτιάξει ένα χώμα από χαρούπι, νάξου και γραβιέρα, το οποίο θα μπει από πάνω, και μια ελιά καπνιστή. Στο χωριό μου το φτιάχναμε με χοιρινό το συγκεκριμένο. Εδώ θα το φτιάξουμε με καπνιστό χοιρινό. Από Λάρδο είμαι εγώ, από την Νότια Ρόδο. Αυτά, δεν έχω τίποτα να πω. Θα το ετοιμάσουμε και θα το γευτείτε. Περιμένουμε ανυπομονησία. Ευχαριστούμε πολύ. Να προχωρήσουμε λιγάκι. Κύριε Μέναρδε, μπορείτε να μας ενημερώσετε τι θα κάνετε εσείς? Εμείς κάναμε, είναι μπροστά. Θέλετε να μας ενημερώσετε, σας παρακαλώ. Ναι, ο κύριος Παναγιώτης. Από πού? Βεβαίως. Να ακούγεστε. Γεια σας, από τη Μύκονο είμαστε εμείς. Φτιάξαμε ένα καγιανά, αλλά με τοπικό αλαντικό που λέγεται σίσερο. Είναι σαν το σίγλινο της μάνης, με διαφορετική διαδικασία, αλλά έχει την ίδια λογική. Φρέσκια σάλτσα ντομάτα και αυγά. Τίποτα άλλο. Τα απλά. Είναι τα καλύτερα, έτσι. Αυτό. Γεύεσαι τις, και τα πιο τεχνικά, έτσι. Δηλαδή το να βγάλεις ένα πολύ απλό πιάτο θέλει να το κατέχεις, δεν είναι απλά. Μια ομελέτα είναι πολύ εύκολο να τη φτιάξει οποιοδήποτε. Αλλά ομελέτα έχει διαφορά. Να προχωρήσουμε στον επόμενο σεφ μας. Το όνομά σας, κύριε συνάδελφε. Καλησπέρα και από μένα. Από την όμορφη Λέρο βρίσκομαι. Θα σας παρουσιάσουμε ένα τυρί το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο. Επειδή είπαμε και προηγουμένως ότι θα το χρησιμοποιήσουμε στην Παρασκευή του συναδέλφου εδώ, είναι το κρασοτήρι. Το δεύτερο τυρί είναι η μαλακιά μυζήθρα που έχουμε στη Λέρο. Αυτή θα την κάνουμε με μέλι. Θα τη δοκιμάσετε σε λίγο. Και θα κάνουμε και ένα σαγανάκι. Λοιπόν, τη σύρου το σαγανάκι, έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, το τυρί είναι σύρου, ναι. Είναι γραβιέρα σύρου. Γραβιέρα σύρου. Και πιστεύω ότι όλοι σας θα θέλατε ένα τσιμπουράκι τώρα μετά από τους μεζέδες. Λοιπόν, καλή σας όρεξη. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε λοιπόν. Κύριε Δημελίδη, κάτι. Βεβαίως, ναι. Μεγάλη μας χαρά, βεβαίως. Καλησπέρα, ελάτε μαζί μου. Και στη συνέχεια θα πάμε στους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα να μιλήσουν και αυτοί, γιατί σίγουρα αυτοί είναι πρωταγωνιστές στη σημερινή εκδήλωση. Σεφ, καλώς όρισες. Γεια σας. Όπως κάναμε και πριν τη ροδίτικη λαδόπιτα που παρουσιάσαμε σε πολλές μορφές και αυτά. Είμαστε, όπως σας είπα και πριν, από την όμορφη Ρόδο, με τη Λέσχη Αρχιμαγείρων και Κλάδων για το Δεκανήσου και το Διοικητικό Συμβούλιο. Να σας παρουσιάσουμε κάποια ωραία πραγματάκια. Ο μπουφές μας είναι έτοιμος, στημένος μπροστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε εύχομαι πάρα να πολύ καταρχήν για την παρουσία. Κοιτάμε να κάνουμε το καλύτερο για τους πελάτες μας, να μπορούν όταν έρχονται να μιλάνε για αυτό που κάνουμε πάντα. Και γι' αυτό και τα νησιά είναι πάντα γεμάτα από τουρισμό και τέτοιο. Κάνουμε ό,τι καλύτερο. Και εκπροσωπείτε, θα έλεγα, την περιφέρεια που επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες. Φυσικά, ναι. Η Ρόδος, Κρήτη, αναδεικνύεται, θα έλεγα, τη γαστρονομία με ένα δικό σας τρόπο ιδιαίτερο. Συγχαρητήρια καταρχήν σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους φυσικά, σεφ. Φυσικά. Ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Πάντα είστε πρωτεργάτες και συμπαραστάτες σε αυτό που κάνουμε, αλλά να δώσουμε το λόγο στους πρωταγωνιστές. Ακριβώς, φυσικά. Του πρωτογενή τομέα που είναι αρκετοί. Καλώς ήρθατε και συγγνώμη για την καθυστέρηση. Καλώς ήρθατε. Δεν είναι απλά αρκετοί, είναι οι ήρωές μας, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε υλικά. Έτσι, ακριβώς. Έτσι, κακά τα ψέματα. Σεφ, έτσι ακριβώς είναι. Πάμε. Καλησπέρα και από μένα. Ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε εδώ και μας βοηθάτε για αυτό το κομμάτι. Εγώ είμαι από τη Λέρο. Ξεκίνησα να φτιάχνω μια σάλτσα ντομάτας με παραδοσιακούς σπόρους, όχι ευρύδια, η οποία τους είχα βρει από παλιά. Και βέβαια ξεκίνησα να τη φτιάχνω στα μπουκάλια στην αρχή. Στο έξω, στο ύπεθρο, με τα ξύλα. Μετά φτιάχτηκα να φτιάξω ένα μικρό εργαστήριο για να την τυποποιήσω, για να φτιάξω τη σάλτσα. Η οποία είναι στραγγιστή σάλτσα ντομάτας. Τη στραγγίζω και τη φτιάχνω. Δεν τη βράζω για να φύγει. Όλη η παραγωγική διαδικασία είναι χειροποίητη, ας το πούμε. Χειροποίητη, ναι. Με τον παραδοσιακό τρόπο. Ναι.
και το στράγγισμα. Δεν τη βράζω. Μοναδική γεύση θα έχει. Δεν τη βράζω για να φύγει όλες οι ουσίες και να φύγει το νερό. Εγώ το βγάζω το νερό και κρατάω τον πολτό. Μετά συγχρόνως φτιάξαμε κάποια γλυκά, όλα από το νησί, ό,τι παράγει το νησί. Μαρμελάδες, όπως έχουμε την καβάφα, που ευδοκιμεί στο νησί αυτό το φρούτο. Έχει έρθει από την Αίγυπτο, το φέρανε κάποτε που ήταν οι μετανάστες. Οι μετανάστες γενικά. Ναι, και ευδοκιμεί πάρα πολύ στη Λέρο αυτό το φρούτο. Λόγω γεωγραφική θέση, ναι, ας το ναι, πούμε. Ναι, μία παρέμβαση, αν επιτρέπετε. Αυτό το φρούτο δεν υπάρχει πουθενά αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Όχι. Υπάρχει στη Λέρο. Στη Λέρο, ναι. Είναι αποκλειστικότητα. Ούτε στην Αίγυπτο από που ήρθε. Ναι, στην Αίγυπτο. Οκ, Αίγυπτο το ξέρω, αλλά. Υπάρχει στην και Ελλάδα. Σαλά, ναι, δεν ευδοκιμεί, δεν καρπίζει όπως στη Λέρο. Στη Λέρο. Αυτή είναι η διαφορά. Λέρω, ναι. Και το κάνουμε σε γλυκό και σε μαρμελάδα. Το έχετε εδώ δίπλα μας. Βέβαια. Έχω φέρει, υπάρχει. Είναι μοναδικό και παίρνει μια γαστρονομική αξία γενικά όλο το στέιτ σήμερα. Ναι. Γιατί αυτό είναι μοναδικό προϊόν. Ναι, βέβαια. Υπάρχει μια καινοτομία εδώ, έτσι. Ναι, το φρούτο, σαν φρούτο, έχει τόσα πολλά αρώματα τα οποία παραμένουν. Έχει ιατροφαρμακευτικές ιδιότητες, έχει χιλιαδιό. Και παραμένουν μέσα στο ξέρω, ναι. Και γλυκό που έχει γίνει είναι σαν να το κόβουμε εκεί την ώρα. Εγώ... από το δέντρο. Μας έχετε εκπλήξει. Έχετε και εσείς το λόγο. Πάντως, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας τιμάτε. Καθίστε. Ονομάζομαι Ταχλιαμπούρης Μιχάλης, είμαι αρτοποιός. Έχω ένα βαρύ φορτίο στην πλάτη μου, γιατί κουβαλάω μια επιχείρηση, σε 2 χρόνια κλείνουμε τα 100. Την έχω δώσει στα παιδιά, 4η γενιά. Είμαι υπερήφανος που βρίσκομαι εδώ μαζί σας, με τόσους αξιότιμους κυρίους. Ευχαριστούμε την περιφέρεια. Θα ήθελα να πω ότι τα δικά μας τα νησιά, επειδή είναι μικρά και μακριά, και κάποιοι, όπως η Λέρος είναι αδικημένη, έχει ακουστεί διάφορα, αλλά οι άνθρωποι έχουμε παραμείνει, ειδικά εμείς, παραμείναμε εκεί για να κρατήσουμε ζωντανό το νησί μας. Λίγο βοήθεια από το κράτος να μας δει λίγο παραπάνω και θα μπορούσαμε να προσφέρουμε πολλά καλά πράγματα. Εγώ, σαν αρτοποιός, έχουμε ξεκινήσει, έχουμε κρατήσει την παράδοση του εφτάζιμου παξιμαδιού και ψωμιού με το ρεβίθι που γίνεται η μαγιά και κάποια παξιμάδια, κάποια κουλούρια. Υπάρχουν ακόμα πολλά προϊόντα που ξέρουμε από τους παππούδες μας, αλλά τώρα με αυτά που γίνονται θα μπορέσουμε να τα προβάλλουμε και να έχουμε μεγαλύτερη γκάμα στο... Άκουσα το πιο σημαντικό, δηλαδή μαγιά από ρεβίθι, έτσι. Αυτό δηλαδή, είναι το πολύ πλέον... σπάνιο. Είναι σπάνιο στην εποχή μας σήμερα να το συναντήσουμε στην αγορά. Έτσι. Αυτή η συνταγή, σεφ, από ό,τι γνωρίζω από τον συγχωρεμένο τον πατέρα μου, είναι πάνω από 500 χρόνια. Έτσι. Πολύ δύσκολη. Και θα σας πω ένα μυστικό, το οποίο το έμαθα από έναν συνάδελφο, ο οποίος είναι από την Κρήτη, ασχολείται πολλά χρόνια με το παξιμάδι, γιατί θέλω να ξέρετε ότι τα παξιμάδια, η λέξη παξιμάδι και το παξιμάδι ξεκίνησε από τα νησιά τα δικά μας, τα κριτικά, τα οποία δεν είχαν σιτάρια, δεν είχαν μεταφορικά μέσα για να τα έχουν πάντα φρέσκο αλεύρι, για αυτά οι ψαράδες που φεύγανε για βεγγάζι, οι σφουγγαράδες. Μια ιστορία που ξεκίνησε από αυτά τα νησιά. Λοιπόν, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, αφού κάνουμε αυτό το επάγγελμα, να το αναδείξουμε και παραπέρα. Αυτό που ήθελα να πω, σε για να το γνωρίζετε, ότι από ένα συνάδελφο, ο οποίος ασχολείται πολλά χρόνια με το παξιμάδι, μου είπε ότι το καλύτερο ρεβίθι το έβγαζε η Λέρος. Λέρος. Λοιπόν, σήμερα αυτό που γίνεται είναι ότι έχουν απομακρυνθεί οι άνθρωποι, φεύγουν. Εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τις οικογένειές μας, να μεγαλώσουμε το νησί μας, να αναπτύξουμε το οικονομικό. Εγώ να είστε σίγουροι για ένα πράγμα, ότι εγώ είμαι πολύ περήφανος που σας γνώρισα σήμερα εδώ. Αγαπάω αυτό που κάνω και αισθάνομαι βάρος και υποχρέωση. Πολύ καλύτερα, γιατί υπάρχει μια μεταβατική περίοδος στην επιχείρηση που θα έχει μια συνέχεια. Να ξέρετε ένα πράγμα. Οι περιφέρειες τα τελευταία χρόνια με εξωστρέφεια βοηθάνε πάρα πολύ όλο τον κόσμο. Και υπάρχουν ακόμα άνθρωποι και συνάδελφοι από όλους τους κλάδους οι οποίοι έχουν να δώσουν κι άλλα. Αλλά φοβούνται να σας γνωρίσουν. Δηλαδή τώρα που θα γνωριστούμε και θα πάμε κι εμείς κάτω. Ναι, μην το γελάτε. Έτσι είναι. Όταν δεν σε ξέρω και ακούω μεγάλο σεφ, πώς θα έρθω να σε πλησιάσω. Εγώ θεωρώ ότι ο χώρος σήμερα εδώ είναι μια παρέα ολόκληρη που γνωριζόμαστε. Ακριβώς. Το project όλο είναι το μεζέ. Πρέπει να σπάσει ο πάγος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ συγχαρητήρια στην περιφέρεια και σε εσάς που φτιάξατε τα προϊόντα μας. Τους δώσατε μια άλλη... Ευχαριστούμε πολύ. Σημαντικά. Όλα αυτά που μας είπατε. Να κάνω μια παρέμβαση με τον κύριο.
Να προσθέσω κάτι πριν ξεκινήσει ο κύριος. Τον αγώνα αυτών των ανθρώπων, εμείς που είμαστε επαγγελματίες και κάνουμε και εμείς τον δικό μας αγώνα να κάνουμε αυτό που πρέπει και όπως πρέπει και να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται καθημερινά σε αντίξωες συνθήκες, όπως όλοι μας. Δεν είναι εύκολο να δουλεύεις σε μια κουζίνα ή σε ένα ζαχαροπλαστείο ή σε ένα φούρνο ή να είσαι στην Ήπετρο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο πολλής κόσμος που δουλεύει σε ένα γραφείο δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό, δεν μπορεί να το εκτιμήσει. Εμείς λοιπόν, επειδή μπορούμε να το καταλάβουμε, γιατί είμαστε συνοδοιπόροι, νομίζω ότι το εκτιμάμε πολύ περισσότερο. Και ένα ευχαριστώ, νομίζω είναι το ελάχιστο που μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Αν μη τι άλλο. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με τους πρωταγωνιστές εδώ. Έχουμε ιδιαίτερο κρασί. Θα μας τα πείτε μάλλον καλύτερα εσείς. Καλώς ήρθατε. Μας τιμάτε εδώ με την παρουσία σας. Είμαστε καλά. Έχετε το λόγο να αναδείξετε το προϊόν σας με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Πετράκης Εμμανουήλ. Είμαι ο διοκτήτης του ενοποιείου Saint Anna Winery. Βρισκόμαστε στην Άξο. Στο υπέρο βόρειο της Ποταμιάς. Είμαστε 6 χιλιόμετρα έξω από την πόλη του νησιού. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου που μας έδωσε την ευκαιρία να έρθουμε σε αυτή την έκθεση και να μας γνωρίσει ο κόσμος. Είναι η πρώτη μου φορά που συμμετέχω σε μια τέτοια έκθεση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε τα κλειδικά προϊόντα του τόπου μας, όλες οι ποικιλίες που χρησιμοποιούμε Κογιανό. Για την παραγωγή του κρασιού μας. Σας έχω φέρει σήμερα ένα από τους καλύτερους μας κωδικούς, είναι το Φωκιανό. Είναι ένα γλυκό κρασί που δηλαδή το φτιάχνουν βολιαστά στα φύλλα. Το έχω προσφέρει σε Ευρωπαίους ηγέτες με το επιδόρπιο το κρασί σας, να ξέρετε, πριν λίγο καιρό. Εξαιρετικό προϊόν που δένει με το επιδόρπιο. Εμείς το δίνουμε σαν επιδόρπιο. Επιδόρπιο. Εντάξει, okay, είναι από τα εξαιρετικά. Πριν και μετά το γεύμα. Ακριβώς. Ετοιμό. Είμαι πρώτη γενιά του ενοποιείου. Ήταν ένα όνειρο ζωής για μένα. Να μείνω στο νησί, νέα γενιά. Εγώ το ξεκίνησα. Με ελπίδες άλλες. Εντάξει το Θεό, με τη βοήθεια και όλους των οργανώνων. Με την εξωστρέφεια που σας κατέχει, από ό,τι κατάλαβα. Βεβαίως. Και ευχαριστούμε όλους εσάς που μας δίνετε την ευκαιρία να έρθουμε και μας βοηθάτε στο να μας γνωρίσει ο κόσμος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προωθήσουμε τα προϊόντα μας. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στο προϊόν σας. Καλή προορισμό. Ευχαριστούμε πολύ και θα χαρούμε να μας επισκεφτείτε. Εννοείται. Και να δοκιμάσετε. Εδώ με τους σεφ να έρθουμε να μαγειρέψουμε τα προϊόντα μας από κοντά. Βλέπουμε νέους ανθρώπους να παίρνουν στην παραγωγή, να μην ψάχνουν πια το δημόσιο. Έτσι. Το εύκολο. Να μπουν στην παραγωγή, να αναδείξουν παλιές ποικιλίες, να αναδείξουν παλιά προϊόντα. Η γενιά έχει όνειρα, έχει άλλη αντίληψη. Και πρωτοπορεί σε πολλά πράγματα. Και παρακολουθεί γενικά τη γνώση τη. Τη γνώση τι γίνεται. Να διακόψω. Okay. Και να πω και αυτό που μου έλεγε ο παππούς μου. Για πες μας. Ήταν το θέλω θα πει μπορώ και το μπορώ θέλω. Όταν κάποιος θέλει πραγματικά κάτι στη ζωή, πραγματικά μπορεί να το καταφέρει, αρκεί να αγαπάει αυτό που κάνει. Έτσι, έτσι. Προφανώς. Πάνω απ' όλα θέλει λοιπόν, να πει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να έχετε στο προϊόν σας. Να σας ενημερώσω ότι ο κύριος Μενάρδος βρήκε μάγειρα. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Βρήκε μάγειρα. Επειδή έχουμε ανοίξει μια μεγάλη ενότητα στο θέμα Αλμυρού, θα ήθελα. Είμαι Μύκονος. Τόση ώρα μιλάω, ρε παιδιά, δεν έχει μιλήσει. Να μου επιτρέψετε ένα λεπτό, γιατί είμαστε μια παρέα εδώ πέρα και θα το δέσουμε παράλληλα με το μεζέ του project. Έτσι. Υπόψη είναι ότι εμείς πραγματικά είμαστε μια παρέα. Έτσι. Δηλαδή θα βγούμε όλοι μαζί το βράδυ, θα πάμε μαζί, θα τα κάνουμε όλα μαζί. Είμαστε παρέα. Προσοχή. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα, πρόεδρε, το εξής. Σταδιακά, σιγά σιγά η παραγωγή, η επίσημη πολιτεία να ανέβει στο station, να βγάλουμε μια ωραία αναμνηστική φωτογραφία όλοι μαζί και μετά όλοι μαζί να απολαύσουμε όλα τα εδέσματα. Να γίνουμε μια παρέα, το Μεζέ Project να το επικροτήσουμε, ακριβώς, να το στηρίξουμε, ακριβώς, γιατί θεωρώ ότι είναι και αυτό μέσα στην γαστρονομία ένα μεγάλο κομμάτι. Με αν αυτό έχετε ξεκινάμε καλοσύνη, άλλωστε, έτσι, αν πάντα. Έχετε την καλοσύνη, ελάτε μαζί μας σταδιακά. Ελάτε. Είμαστε όλοι πάνω, παιδιά. Η σεφ, ελάτε και εσείς πάνω. Ελάτε πάνω. Οι παραγωγοί είναι εδώ. Οι παραγωγοί, αν έχουν την καλοσύνη, να ανέβουν και αυτοί πάνω. Όλοι μαζί. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε, σμάιλ. Σμάιλ. Είναι στιγμές που μένουν.
Είμαστε εντάξει, ικανοποιημένοι. Κύριε Καβαλά, εσείς δεν ήρθατε πάνω. Δεν πειράζει, κύριε Καβαλά. Κύριε Καβαλά, δεν χρειάζεται στολή. Μπορείτε να ανεβείτε. Το όνομά σας προηγείται. Περάστε. Παρότι τραγουδάει σε άλλο μαγαζί, έλα μέσα κι εσύ. Λοιπόν, είμαστε εντάξει. 3, 2, 1. Πάμε. Smile. Λοιπόν, κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλη την ομάδα των ΣΕΦ. Έναν ένα ξεχωριστά. Τον πρόεδρο. Εμείς ευχαριστούμε. Που μας δίνει την ευκαιρία τον να κύριο Ζενετίδη, τον αντιπεδριάρχη, όλους εσάς, γιατί χωρίς εσάς οι εκθέσεις δεν έχουν ζωή. Εσείς είστε οι πρωταγωνιστές, εμείς είμαστε οι δημιουργοί.